Πέντε τραγικότατα λάθη που κάνεις και σε κρατάν χοντρό. Θα τα αποφύγεις και θα αδυνατήσεις. Λάθος νούμερο ένα. Τρως πρωινό. Παναγία μου, Τι λύσα είναι αυτή με το πρωινό. Δεν γίνεται να τρως πρωινό. Μα λένε το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Μα για τρως μου και πια το πρωινό. Το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας γιατί θα καθορίσει το μεταβολισμό σου. Εάν φας πρωινό θα παχύνεις και θα καταστρέψεις το μεταβολισμό σου. Εάν δεν φας πρωινό θα δυνατήσει και θα μπουστάρει το μεταβολισμό σου. Οπότε, κατά αυτή την έννοια, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αν θα φάσει όχι. Από το σου λέω σκουπίδια, πάρ το πέτα του σκουπίδια. Μην ξαναφάσει πρωινό. Μην ξαναφάσει πρωινό, ρε. Α το Θες να το είμαι. Θε να φά μια μαλακιά. Φάτι το μεσημέρι. Πάμε στο επόμενο λάθο, το οποίο είναι ότι πίνει καφέ με το που ξυπνά. Oh, τι λύσα είναι αυτή τώρα. Όταν ξυπνά, για να ξυπνήσει ο οργανισμό σου, εκρίνει κορτιζόλι στο αίμα και ανεβάζει το στρε. Έτσι ξυπνάμε. Έτσι είμαστε ξεκούραστοι όταν ξυπνάμε. Είναι φυσιολογικό. Τώρα, τα επίπεδα του στρε είναι ψηλά όταν ξυπνάμε. Και πρέπει να πέσουμε. Πρέπει να περάσει μία ώρα, μισή ώρα από το ξύπνημα για να πιει καφέ. Εάν πιει καφέ, ενώ το στρε είναι ψηλά, θα μείνει ψηλά το στρε. Εντάξει. Και ο μεταβολισμό θα κρασάνει. Οπότε, καφέ μισή ώρα μετά. Ένα λόγο που παχαίνει είναι αυτό. Άλλο λόγο που παχαίνει. Ένα άλλο λάθο που σε κρατάει χοντρούλι. χοντρούλι. Το τρίτο. Πα και σπάς το καφέ το σκέτο, το νόμο που έχουμε βάλει του καφέ του σκέτου και βάζει ζάχαρη. Ο καφέ μπορεί να είναι ένα μεγάλο τρομερό εργαλείο για να μην πεινάμε και να μπουστάρουμε τον μεταβολισμό μα. Αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αν το χρησιμοποιήσουμε λάθο, εκεί ήρθε η καταστροφή. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι καφέ, θα έχει ζάχαρη μέσα. Ένα κόκο ζάχαρη θα σπάσει την νηστεία. Εάν κατανολώσει ζάχαρη με το που ξυπνήσει, τελείωσε. Θα μείνει χοντρό για πάντα. Δεν σου κάνω πλάκα. Εντάξει. Μα λε, όταν τάδε πίνει καφέ με ζάχαρη και είναι αδύνατο. Δώσου 5 χρόνια, δώσου 10 χρόνια. Όλοι την κάνουν την κοιλιά. Την κάνουμε στα 20, θα την κάνουμε στα 30, θα την κάνουμε στα 40. Κάποια στιγμή θα γίνει κοιλιά. Εκτό αν βάλει μυαλό και βγάλει τον καφέ. Τη ζάχαρη από τον καφέ. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι. <σκλειά> Τρο μαλακίες ρε φίλε. Τρο λε είναι υγιεινό και θα δυνατά. Τι τραγικό λάθο είναι αυτό. Γιατί πήγαινα κι εγώ. Τα χίνια φυσικό βούτυρα. Κεράσια. Μπανάνε. Ε? Όλα αυτά λες, είναι υγιεινά. Φυσικό χυμό. Από τριών μηνών το παιδί γίνονταν και αντί να γεννήσω, έρχονται και το επόμενο. Δίδυμο, τρίδυμο, τετράδυμο. Εντάξει. Γιατί όλα αυτά που σου έχουν διδάξει για το φαγητό είναι λάθο. Τα μισά από τα υγιεινά αυτά είναι καταστροφικά. Και επίση, άλλο υγιεινό, άλλο δυνατίζει. Θε να φάσει υγιεινά και να παχύνει, γίνεται. Θε να φας, να πιει φυσικό χυμό, θα, θα παχύνει με ένα φυσικό τρόπο και ένα υγιεινό τρόπο. Συγχαρητήρια. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Είναι μέσα στη ζάχαρη. Τα περισσότερα είναι μέσα στη ζάχαρη, μέσα στα λιπαρά. Καταστροφή. Μην τα φά, μην τα μπεις. Μην μακριά. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο τραγικότατο λάθο, το οποίο είναι ότι ναι, μεν χάνει γρήγορα. Μετά τα ξαναπέρνει γρήγορα. Και τι κάνει, το γεωφύρι τη άρτα. Γκρεμί, χτίζει, γκρεμί, χτίζει. Οπότε τι νόημα έχει. Είναι σαν να έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Τίποτα δεν έχει κάνει. Άστο. Άστο ρε φίλε. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα. Μια χάνει, μια παίρνει. Έχασα 10 κιλά, πήρα 11. Άρα τι έχει κάνει. Έχει πάρει ένα κιλό συνολικά. Αν έχει χάσει 10 και έχει πάρει 8, έχει χάσει 10. Όχι, έχει χάσει 2. Εντάξει. Οπότε, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί ακολουθεί λάθο συμβουλέ. Πράγματα που δεν μπορεί να ακολουθεί για πάντα. Το κάνει για ένα-δύο-τρει μήνε. Χάνει, δεν αντέχει άλλο. Κολλά, δεν ξέρει τι να κάνει. κολοτούμπα, μπαμ, τρώμε πάλι, μπαμ, μεταβολισμό, μπαμ, καταστροφή, πάχυνε πάλι. Συγχαρητήρια. Εντάξει. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ακολουθεί μια μεθοδολογία ιδανική. Τώρα, ακολούθησε με στο Instagram και στείλουμε ένα μήνυμα. Να τα πούμε. Πε αρώ, να χάσω κιλά. Βοήθαμε, ρε φίλε. Σου στείλω δύο μηνύματα δωρεάν είναι. Εντάξει, για να μην δεν χρεώσουμε τώρα γι' αυτό. Στείλε ένα μήνυμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο το οποίο είναι ότι λε ότι κάνει διαλυματική, λε ότι δεν τρώει πρωινό, λε ότι τώρα ένα λε τα άλλο. Άλλε ψέματα ρε φίλε, είσαι ψεύτη. Είσαι ψεύτη. Τι σημαίνει, σημαίνει πα στην νηστεία κατά λάθο. Είσαι σίγουρο ότι αυτό που ήπια δεν είχε ζάχαρη. Είσαι σίγουρο ότι αυτό που έφαγε ήταν στι ώρε σύντηση. Για ξαναδε τα λίγο, για ξαναμέτρα τα, για κάτω. Για δε σου ξεφεύγει. Τι σου δώσε ο άλλο, σου λέει, Ελά, πιέσαι το τι είναι, τίποτα, τίποτα. Κλακ το πίνει, τι ήταν, Ζάχαρη και τι ήταν. Εντάξει. Οπότε τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει, Νομίζω ότι κάνει διαλματική, κάνει μια τρύπα στο νερό και δεν κάνει τίποτα. Και καταστρέφει το μεταβολισμό σου. Εντάξει. Αυτά ήταν τα πέντε τραγικά λάθη που σε κρατάνε χοντρό. Εάν θε να μάθει περισσότερα, στείλαμε ένα μήνυμα στο Instagram και έλα να τα πούμε, ρε, έλα να τα πούμε.